Συναδέλφες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μάχη που έχουμε να δώσουμε στις 9 Νοέμβρη. Σε πολλές μάχες και απεργιακές κινητοποιήσεις του παρελθόντος έμπαινε το ερώτημα από τους εργαζόμενους «Γιατί να απεργήσω?». Σήμερα αυτό το ερώτημα οι εργαζόμενοι το έχουμε απαντημένο από τη φτωχοζωή και από την εργασία με κουτσουρωμένα δικαιώματα που μας έχει επιβάλει εδώ και χρόνια η πολιτική όλων των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου. Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απασχολεί όλους τους εργαζόμενους είναι με ποιο τρόπο θα συμβάλλει ο καθένας για την επιτυχία της απεργίας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα πώς θα σηματοδοτήσει η απεργία την κλιμάκωση του αγώνα. Σε αυτό θεωρώ ότι αποσκοπεί και η σημερινή σύσκεψη. Η καιρή είναι δύσκολη. Σφίξε κι άλλο το ζωνάρι, μας είπε ο Μητσοτάκης σε συγχορδία με τους υπουργούς του από τη ΔΕΘ. Και εμείς αναρωτηθήκαμε. Ποιοι καιροί δεν ήταν δύσκολοι για τους εργαζόμενους και το λαό, αλλά τελικά αποδείχθηκαν εύκολοι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ποια χρονιά δεν σφίξαμε κι άλλο το ζωνάρι, όταν οι μισθοί είναι καθυλωμένοι εδώ και μια δωδεκαετία, ο πληθωρισμός έφτασε στο 12,1 με συνεχή ανωδική πορεία και τα εργασιακά μας δικαιώματα αποδεκατίζονται από την αντεργατική νομοθεσία, τη βία, την καταστολή και την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Και ενώ εμείς σφίγγαμε κάθε χρόνο το ζωνάρι, από την άλλη έχουμε το χορό κερδών που κατέγραψαν 120 εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο το πρώτο εξάμηνο του 2022 με καθαρά κέρδη 5,34 δις ευρώ αυξημένα κατά 50,2% έναντι του 2021. Έχουμε την κυβέρνηση να πανηγυρίζει ότι ολοκλήρωσε μια ώρα αρχίτερα τα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα της πρώτης δόσης ύψους 3,6 δισεκατομμύρια που θα καταλήξουν στους επιχειρηματικούς ομίλους και δηλώνει έτοιμη να δεχθεί την επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης με την ίδια όμως κατάληξη. Γιατί τα στοιχεία της Ελστάτ, τα δικά του στοιχεία, δείχνουν την κατεύθυνση του χρήματος και το μέρισμα που παίρνει ο λαός από αυτή την πολιτική στήριξη του κεφαλαίου. Το 80% του εισοδήματος των εργαζομένων και των λαϊκών οικοκυριών πηγαίνει σε νίκη και φαγητό, με τα λεφτά να τελειώνουν από τις πρώτες μέρες της καταβολής του μισθού, χωρίς να μπορεί να βγάλουν το μήνα τους. Η κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα θεωρεί ατομική ευθύνη να καταφέρνεις να επιβιώνεις με όλο και πιο λίγα. Ατομική ευθύνη στην οικονομική κρίση, ατομική ευθύνη στην υγειονομική βόμβα της πανδημίας, ατομική ευθύνη και στην ενεργειακή κρίση. Η μόνη ευθύνη που έχουν αυτοί είναι απέναντι στο κεφάλαιο πώς θα βγαταίνουν περισσότερο τα κέρδη τους οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτοί που καθιέρωσαν την επιδοματική πολιτική στις προηγούμενες δεκαετίες αντί πραγματικών αυξήσεων στους βασικούς μισθούς όπως αποτελεί πάγια θέση του οργανωμένου εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και ήρθαν μετέπειτα όταν ήθελαν να πετσοκόψουν το εισόδημα των εργαζομένων ως δήθεν πολέμη των επιδομάτων και τα κατήργησαν όλα, έρχονται τώρα και μας καλούν τους εργαζόμενους να αρκούνται στα ψίχουλα και στα κάθε λογής βάουτσερ και πας. Και θα πω εδώ, ρε δεν πας στο διάολο. Ξεκάθαρα αποτελεί κάλεσμα στους εργαζόμενους ώστε να χαμηλώσουμε ξανά τις απαιτήσεις μας, να υποταχθούμε στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη όσων μας πίνουν το αίμα. Αυτό δεν μας έλεγαν άλλωστε όλα τα προηγούμενα χρόνια όποια κυβέρνηση και αν κυβερνούσε, όταν ζητούσαμε αυξήσεις στους μισθούς, μόνιμη και σταθερή δουλειά και καλύτερες συνθήκες εργασίας? Την ίδια απάντηση δεν παίρναμε? Βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Να βγούμε και μετά θα δούμε. Να σώσουμε πρώτα τις τράπεζες. Βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας. Να βγούμε και μετά θα δούμε. Το ίδιο και σήμερα. Βρισκόμαστε σε ενεργειακή κρίση. Να βγούμε και θα δούμε. Η περίοδος όμως των εκτόσεων για μας εργαζόμενους τελείωσε. Και είναι καιρός να τους δώσουμε να το καταλάβουν. Από κοντά με την ίδια πολιτική και εργοδοσία στον κλάδο μας. Η πλειοψηφία των δημάρχων που εφαρμόζουν τη βάρβαρη πολιτική της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου. Εργαλειοποιούν όλη την αντεργατική και αντιλαϊκή νομοθεσία για την οποία έχουν συνενέσει
με την κυβέρνηση και φορτώνουν περισσότερα βάρους σε εργαζόμενους και στις λαϊκές οικογένειες. Συνεχείς εργολαβίες σε ιδιώτες με άλλοθεν τραγική έλλειψη προσωπικού, για την οποία ποτέ δεν κούνησαν ούτε το μικρό τους δαχτυλάκι. Προσλήψεις προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο ή καθόλου και κυρίως με ολιγόμενες, κακοπληρωμένες και χωρίς δικαιώματα συμβάσεις. Συνάδελφε, να ολοκληρώνουμε. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί ξεφυτρώνουν σε δήμους ή συνθέσεις δήμων σαν τα Μανιτάρια και λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες με φθηνούς εργαζόμενους και πανάκριβες υπηρεσίες για τους δημότες. Οι κοινωνικές δομές διαλύονται και προορίζονται και αυτές τους ιδιώτες με ακριβό αντίτιμο. Σε πολλούς χώρους εργασίας επικρατούν τριτοκοσμικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας, ενώ τα μέσα προστασίας δεν δίνονται στους δικαιούχους. Και όλα αυτά όταν η μαύρη λίστα εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων συνεχώς αυξάνεται από συναδέλφους που ίσα κατέβονται κατά την ώρα της εργασίας τους ή χάνουν ακόμα και τη ζωή τους. Οι συνάδελφοι που ζουν στο πετσί τους στην εντατικοποίηση της εργασίας αναγκάζονται να δουλέψουν με απαρχαιωμένο και κακοσυντήρητο μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο εκφοβισμός, η τρομοκρατία, πολλές φορές ακόμα και οι τραμπουκισμοί δημοτικών αρχών δεν λείπει από το δικό μας κλάδο. Όπως επίσης δεν λείπουν και οι ποινικές διώξεις κατά αγωνιστών συνδικαλιστών και συνδικάτων που τολμούν να αντιδράσουν στις αυθαιρεσίες των αιρετών. Και πρέπει να επισημάνουμε αυτό, συναδέλφες και συνάδελφοι. Η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και οι ποινικές διώξεις κατά αγωνιστών συνδικαλιστών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων και του λαού είναι έντιμο σημείο των καιρών και της πολιτικής που εφαρμόζεται και δεν είναι σε καμία περίπτωση τυχαίο. Από την αστική δικαιοσύνη όμως που κινείται με ταχύτητα φωτός για να βγάζει παράνομες απεργίες, να καταδικάζει συνδικαλιστές, αλλά να κλείνει τα μάτια στις αυθαιρεσίες και παρανομίες της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, δεν μπορεί κανείς να περιμένει τίποτα. Οι βρώμικες αυτές μεθοδεύσεις της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης μαζί με τις απολύσεις αγωνιστών συνδικαλιστών που βρίσκονται στην πρωτοπορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος και την αγριότητα των δυνάμεων καταστολής έχουν ένα και μοναδικό στόχο, τον εκφοβισμό και τρομοκράτηση των εργαζομένων προκειμένου να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τα συνδικάτα να μπουν στην κατάψυξη και να μην αντιδρούν στην αντιλαϊκή και αντιλαϊκή πολιτική. Να προετοιμάσουμε την απεργιακή μάχη στις 9 Νοέμβρη, ώστε να στείλει το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι ούτε εκβιάζονται ούτε τρομοκρατούνται. Στις 9 Νοέμβρη να νεκρώσουν όλοι οι χώροι δουλειάς και να αναδείξουμε στην πράξη τη δύναμη της πρωτοβουλίας των εργαζομένων, της ενεργής συμμετοχής στο σωματείο, της οργάνωσης αλληλεγγύης και της διεκδίκησης. Καμιά αναμονή, καμιά ανοχή. Καλό αγώνα.